Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Οικοσυστημάτων και Αειφορίας και Νέας Γενιάς, αλλά και Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Ρουμελιώτη. Καλημέρα σας, κύριε Ρουμελιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Ρουμελιώτη, ως Αντιπεριφερειάρχης και για τα οικοσυστήματα έχετε ασχοληθεί και βέβαια είσαστε και πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης, οπότε έχετε και ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτό το θέμα. Αντιπρόεδρος, κύριε Γιώργο. Αντιπρόεδρος, συγγνώμη, αντιπρόεδρος. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, υπάρχουν προβλήματα αυτή την εποχή λόγω της αύξησης του πληθυσμού των αγριογούρουνων στην Αρκαδία αλλά και των τσακαλιών. Και μάλιστα είχαμε πρόσφατα και ένα περιστατικό με έναν αγρότη ο οποίος συνελήφθη γιατί σηκώθηκε ο άνθρωπος από τον ύπνο του απότομα γιατί νόμιζε ότι υπάρχουν τσακάλια κοντά στο σπίτι του, σε εγκαταστάσεις του και πυροβόλησε στον αέρα. Θα θέλατε να μας πείτε τι μέτρα θα ληφθούν ή έχουν ληφθεί ήδη από την περιφέρεια για αυτό το θέμα? Εννοείται για τον αγριοχειρό. Ναι, ναι. Και για τα τσακάλια. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα περιφέρειας να ληφθούν θέμα για τη μείωση του πληθυσμού του αγριοχειρού αποκλειστικά. Είναι θέμα Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου ανήκουν το περιβάλλον, αλλά ανήκουν και οι κυνηγητικές οργανώσεις. Και θα σας πω αμέσως ορισμένα μέτρα που έχουμε πάρει λόγω αύξησης του πληθυσμού του αγριοχειρού και λόγω καταστροφές των καλλιεργειών, που κατά επέκταση υπάρχει πρόβλημα οικονομικό στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Τι έχει γίνει? Εμείς, σαν κυνηγητικές οργανώσεις, δώσαμε 10 μέρες αύξηση στο κυνήγι του αγριόχειρου πρόπερση και άλλες 10 την επόμενη χρονιά, 20 μέρες, που αυτό άμασος τερμινεύσεων λόγω ότι είναι πολύπλοκο, αντιστοιχεί σε γύρω 3.500 με 4.000 θηρεύσιμα αγριογούρουνα το χρόνο στην Πελοπόννησο. Επιπλέον. Εντάξει, αν αυτά τα χωρίσουμε στη μέση και πούμε μισά στη ελληνικά και μισά αθηνικά, καταλαβαίνετε γιατί πληθυσμό μιλάμε. Αυτές οι 10 μέρες της αύξησης. Δηλαδή, τελείωνε τέλος Δεκεμβρίου. Και εμείς το πήγαμε 20 Ιανουαρίου. 20 μέρες παράταση θύρευσης του αγριόχειρου τη στιγμή που στην Πελοπόννησο υπάρχουν 100 και 100 ομάδες κυνηγών του αγριόχειρου και όλο αυτό έγινε με πολύ αγώνα και με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια διαμέσου των κυνηγητικών οργανώσεων ώστε να φτάσουμε στο Υπουργείο και πάνω απ' όλα με σεβασμό στους αγώνες και ζημιές που έχουν υποστεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Αυξήσαμε τον αριθμό των θυρευσίμων ατόμων από 4 σε 6 και από 6 σε 10 στην Πελοπόννησο, ώστε να μπορεί η κάθε παρέα να σκοτώνει 10 αγριογούρουνα ανακυνηγητική έξοδα. Σας το λέω έτσι απλά κυνηγητικά. Τώρα, προσπαθούμε μέσα από την περιφέρεια και με παρέμβαση του Περιφερειάρχη, αλλά και με μια μεταφορά από μένα στην Κυνηγική Συνομοσπονδία Ελλάδος, σε μια γενική συνέλευση, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι πληγέντες αγρότες να αποζημιωθούν από τα ελγά, διαμέσου ελγά. Διότι υπάρχουν καταστροφές κατόπιν εκτιμήσεων από τους εκτιμητές να μπορέσουν να πληρωθούν. Τι έχει γίνει τώρα όμως? Λόγω ότι ο αγριόχειρος είναι θηρεύσιμο είδος και δεν είναι πρόσθετα προβλεπόμενο, δεν προβλέπεται αποζημίωση. Εγώ τι πρότεινα και τι είπαμε σαν κυνηγητική συνομοσπονδία? Να αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρότες στις ζημίες που έχουν υποστεί στις καλλιέργειες από τα λεφτά που πληρώνουμε εμείς οι κυνηγοί στο Ταμείο Θύρας, στο Πράσινο Ταμείο. Δηλαδή, να μην υπάρξει έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά να τους αποζημιώνουν από αυτά που πληρώνουμε εμείς για την έκθεση της άδειας θύρας. Και δεν είναι λίγα αυτά που πληρώνουμε εμείς. Δηλαδή, είναι πολλά. Δηλαδή, ουσιαστικά, κύριε Ρουμελιώτη, λέτε ότι οι κυνηγοί να αποζημιώνουν τους αγρότες μέσω δικού τους ταμείου. Συγγνώμη, κύριε Λιόπουλε, αφού ανταποδοτικά από το Ταμείο Θύρας δεν γυρίζει τίποτα στους κυνηγούς από το Ταμείο Θύρας, τουλάχιστον να αποζημιώνονται οι αγρότες από τα λεφτά των κυνηγών από τις ζημίες που προκαλούν οι αγριόχειροι. Και γιατί καταθέτουμε χιλιάδες ευρώ στο Πράσινο Ταμείο και δεν παίρνουμε τίποτα. Και αυτό επειδή, το λέω εγώ. Ναι, επειδή κύριε Ρουμελιώτη, αυτά ο πολλής κόσμος δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή, εσείς ως κυνηγοί δίνετε κάποια χρήματα σε ένα ταμείο πράσινο, Ταμείο Θύρας. Ναι. Αυτά τα χρήματα πού χρησιμοποιούνται από το κράτος, δηλαδή? Εφόσον δεν γυρίζουν σε εσάς. Δεν γυρίζουν τα αποδοτικά σε εμάς. Ναι. Και δεν ξέρετε πού χρησιμοποιούν. Εδώ λογικά θα έπρεπε να γυρίζουν τα αποδοτικά στους κυνηγούς. Ναι, προφανώς αφού είναι ταμείο των κυνηγών, ναι, έτσι ήθιστε. Δεν γνωρίζει κανένας που πάνε. Δεν γνωρίζει κανένας που πάνε. Μάλιστα. Σίγουρα πάνε για δρόμους, για γεφύρια, δεν ξέρω γιατί πάνε. Πάνε για έργα τέτοια. Ναι. Εντάξει, ναι. Ωραία. Όχι, δεν γυρνάνε σε εμάς. Ενώ αυτά που δίνουμε στην Κυνηγητική Συνομοσπονδία, τα αποδοτικά γυρνάνε, οι μισθοί των φυλάκων, οι εξοπλισμοί, τα κάψιμα, οι βενζίνες κλπ. Ναι, ωραία. Ωραία. Τώρα οπότε ουσιαστικά... Ήθελα λεπτό να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Ηλιόπουλε. Εγώ τώρα,
έκανα και μια άλλη πρόταση. Λόγω του υπερπληθυσμού των αγριόχειρων στην Πελοπόννησο, να κάνουμε και μια αναθεώρηση στα καταφύγια. Και τι εννοώ. Στο κάθε καταφύγιο που απαγορεύεται το κυνήγι να καταφύγει άγριες ζωής αυτά, να μπορέσουμε ή να τα μεταφέρουμε ή να τα απελευθερώσουμε ή κάπως να μπορέσουμε να τα ελέγξουμε. Γιατί? Γιατί πάνε οι αγριόχειροι μέσα, γεννάνε, πολλαπλασιάζονται. Μετά υπάρχει διασπορά στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πληθυσμοί. Να επιτρέψουμε και ορισμένα. Και λόγω ότι η φύση είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πρέπει να εξελίσσεται και εμείς να παρεμβαίνουμε στη φύση πάντα θετικά, είπα ότι και τα καταφύγια να μπορέσουμε να τα ελέγξουμε, να τα θεωρήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε λίγο τον πληθυσμό των αγριοκίνων. Μάλιστα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σημαντικότερο. Εγώ είμαι σύμφωνος ότι οι αγριοκίνοι έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις καλλιέργειες και στους αγνούς κλπ. Έχουν φέρει και μεγάλα οικονομικά ωφέλη όμως. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τεράστια. Είστε πιστωμένοι στα χωριά επάνω, χειμερινός τουρισμός από τους κυνηγούς. Εννοείται το κυνηγετικό τουρισμό το λεγόμενο. Βεβαίως, βεβαίως. Κυνηγητικός που είναι και αποκλειστικός. Και ειδικά η Αρκαδία λόγω του ορεινού ανάκτηφου της περιοχής και λόγω ότι διαθέτουμε και όλα τα θυράματα εδώ. Πηγαίνετε πάνω να δείτε τι γίνεται. Βαβιάξο, Βίτσιστε, Μνίτσα, Ροϊνό, Πιάνα. Βεβαίως, βεβαίως. Τα ξέρουμε αυτά. Τα προβάλλουμε κι εμείς όπως μπορούμε. Και χτες μάλιστα είχαμε και ένα κομμάτι το οποίο αναφερόταν ότι έχουμε ένα από τα βαθύτερα υπόγεια σπήλαια υποθαλάσσια στην Ευρώπη. Στην Κανδύλα, ναι. Το οποίο δεν είναι και ευρύτερα γνωστό και πηγαίνουν πολλοί σπηλαιοδίτες και από το εξωτερικό. Κακός εκεί. Κακός δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Ναι, δεν το έχουμε αξιοποιήσει, έτσι. Ναι, αυτά σιγά σιγά όμως προβάλλονται, ναι, βγαίνουν, ναι, προς τα έξω κτλ. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Ρουμελιώτη. Επειδή ακούγονται διάφορα για τον Κυνηγητικό Σύλλογο της Τρίπολης. Και εδώ βλέπουμε μία απόφαση του δασάρχη, του κυρίου Αργυτάκη, ο οποίος με απόφαση του τον Αύγουστο. Δεν ενέκρινε την επιβολή έκτακτης εισφοράς, εντάξει δεν χρειάζεται να πούμε το ποσό, υπέρ, ναι, του κυνηγητικού συλλόγου. Όχι, εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό. Υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Τρίπολη σε κάθε μέλος του για την κυνηγητική περίοδο την τρέχουσα, για καθαρά φιλοθυραματικούς σκοπούς. Και έχει και ένα σκεπτικό. Θέλετε να σχολιάσετε αυτή την απόφαση, γιατί ο κυνηγητικός σύλλογος Μεγαλόπολης αντίστοιχα πήρε την άδεια να επιβάλλει μια έκτακτη εισφορά. Ακούστε κύριε Λιόπουλε, δεν μπορώ να κρίνω εγώ την απόφαση του δασάρχη. Και δεν παραβαίνω στις αποφάσεις του δασάρχη. Ο κάθε δασάρχης μπορεί να κρίνει από μόνος του και να πάρει τις αποφάσεις από μόνος του. Αυτός γράφει μια απόφαση που μας έχει δώσει, ο κύριος δασάρχης, ότι και είναι γνωστή, έχει βγει και στο διάδειο. Και έχει βγει στο διάδειο. Ναι, όπως όλες οι αποφάσεις. Ωραία. Ο λόγος που δεν ενέκρινε την έκτακτη φορά, ότι επιδοτούμαστε από την Ομοσπονδία. Εγώ προσωπικά, σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου, ξέρω ότι δεν έχουμε επιδοτηθεί ποτέ από την Ομοσπονδία και το τελειώνω εδώ. Ποτέ δεν έχω επιδοτηθεί από την Ομοσπονδία. Δηλαδή, και το κλείνω εδώ αυστηρά το θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά μας λέτε ότι είναι λάθος η απόφαση του κ. Δασάρχη. Εγώ σας είπα, δεν γνωρίζω, όχι. Εγώ λέω τα γεγονότα πώς έχουν γίνει. Καταθέτω γεγονότα. Να. Ο Δασάρχης δεν ενέκρινε γιατί λέει επιδοτούμε από την Ομοσπονδία. Και εγώ πολύ ωραία δεκτώ και σεβαστώ. Εγώ απαντώ, δεν έχω επιδοτηθεί από την Ομοσπονδία ποτέ. Τέλος. Μάλιστα. Και περιμένω το θέμα. Μάλιστα, κύριε. Καλώς έκανε και έκρινε, ναι, όπως έκρινε. Ωραία, εγώ λέω ότι δεν έχω επιδοτηθεί από την Ομοσπονδία. Δεν μπαίνετε στη δικαιοδοσία, δεν αμφισβητείτε. Δεν έχω επιδοτηθεί, πώς θα πω ότι έχω επιδοτηθεί. Λέτε ότι δεν έχετε επιδοτηθεί από την Ομοσπονδία, μάλιστα. Ναι. Ωραία, κύριε Ρουμελιώτη, μια τελευταία ερώτηση πολιτικού χαρακτήρα. Τώρα θα πάμε πιο πολιτικά. Την Τετάρτη έχετε τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, η οποία βέβαια είναι και η κορυφαία εκδήλωση κάθε Συμβουλίου Περιφερειακού και Δημοτικού, εν ώψη βέβαια και της καινούργιας χρονιάς. Για το πού θα πάνε δηλαδή οι χρήματα και τι θα πρέπει να γίνει ως προς τις υποδομές, τα έργα αλλά και άλλες λειτουργίες και ανάγκες που έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση για τη νέα χρονιά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ με την έννοια της οικονομικής, ας πούμε, ενίσχυσης? Ναι. Αν και αυτό είναι θέμα αποκλειστικά του Περιφερειάρχη, ο οποίος κατευθύνει και τη δρομολογεί όλα τα έργα στην Περιφέρεια, εμείς εισηγούμαστε σαν Αντιπεριφερειάρχης τι θέλουμε και τι που βλέπουμε ότι πονάει και τι χρειάζεται γενικά. Ναι, αυτό θέλω να μας πείτε. Ναι, εγώ θα πω ότι σαφώς και θα πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα που έχουν ξεκινήσει, που έχει χαράξει η πορεία, η περιφέρεια και τα υλοποιεί, τα μεγάλα. Όπως επίσης, σε κάθε ορεινό χωριό και στην ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας
να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα αλλά και στα μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ειδικότερα ο νομός Αρκαδίας, τον οποίο και εκπροσωπώ. Να. Είμαι σίγουρος όμως, γιατί υπάρχουν δρόμοι, γεφύρια και διάφορα άλλα αθλητικές εγκαταστάσεις. Εγώ βέβαια, σαν όπως είπατε και εσείς αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού αλλά και περιβάλλοντος και νέας γενιάς βέβαια, θα δώσω μια ιδιαίτερη βαρύτητα και ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς τους τομείς και νομίζω ότι χρήζουν άμεσης παρέμβασης, διεκδικώντας βέβαια δράσεις πρωτοπόρες μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και με την επικοινωνία που έχω με την Περιφερειάρχη, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε για αυτό το οποίο είμαστε ταγμένοι και να είστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Πελοποννήσου, και το λέω και το εννοώ, πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο κάθε κακόβουλος μπορεί να βγαίνει έξω και να λέει ό,τι θέλει και να γράφει. Οι πράξεις το αποδεικνύουν και μετράνε. Και είμαι σίγουρος ότι όσοι μας ακούνε το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βιώνει όλος ο κόσμος στην καθημερινότητά του, κύριε Γιώπουλε. Δεν είναι... Καλά, κοιτάξτε, τώρα το τι βιώνει ο κόσμος στην καθημερινότητά του, ξέρετε, δεν είναι και θέμα αποκλειστικά της περιφέρειας, δυστυχώς. Είναι θέμα πολλών παραγόντων. Σαφώς. Από εκεί πέρα. Τον... Έτσι, αναφέρουμε στον ευρύτερο τομέα. Εσείς αναφέρεστε αυτό που κάνει η περιφέρεια από τη δικιά της πλευρά, προσπαθεί εκεί που είναι οι αρμοδιότητές της βεβαίως να λύσει κάποια προβλήματα ή να επιφέρει κάποια ανακούφιση στην καθημερινότητα των πολιτών, που έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε κι εσείς, κύριε. Είναι πολύ δύσκολη. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και θα πω ότι γι' αυτό και θέλουμε δίπλα μας τους πολίτες, να μας υποδεικνύουν όχι τα δικά τους τα προσωπικά προβλήματα, τα προβλήματα του χωριού τους, του ευρύτερου τομέα, όπου αντιμετωπίζουν και όπου νομίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα, ώστε να μπορέσουμε να παρεμβαίνουμε και να δίνουμε λύσεις στα μικρά και μεγάλα προβλήματα του τόπου. Ωραία, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Λιμιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.